Πού σε Γιώργο, μόνο αγάπη, μόνο αγάπη τώρα, μόνο αγάπη. Είναι η τελευταία παρουσία της κυρίας Θέκλας Πετρίδου για τη φετινή σεζόν. Άρα θα πρέπει να τιμήσουμε την αγάπη. Καλημέρα, κύριε Πετρίδου. Καλημέρα, καλημέρα και στον κόσμο. Καλημέρα. Θα τα πούμε πάλι βέβαια μετά το καλοκαίρι. Αλλά ευχαριστώ. Για την ώρα είναι η τελευταία και θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά για την παρουσία σου, για όλα αυτά που είπαμε, για όλα αυτά που μοιραστήκαμε με τον κόσμο. Πραγματικά ήταν από τις όμορφες στιγμές της εκπομπής η παρουσία σου εδώ. Ανδρέα μου, βγαίνω στην τηλεόραση από το 1998. Ναι. Αυτή φέτος ήταν η καλύτερη τηλεοπτική χρονιά που είχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μας τιμά ιδιαίτερα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί και τον ο Γιώργος... κόσμο, ο οποίος δείχνει πάρα πολύ αγάπη. Πολύ, πολύ. Ο κόσμος εδώ όλα αγάπη εδώ μέσα. Μας έχει εμπολιάσει, έλα Γιώργο μου, έλα γορ, μην τρέπεσαι. Ο Γιωργάκης όπου τον δεις όλο έτσι είναι. Όλο αγάπη και όλο αγάπη. Αγάπη. Αγάπη μόνο. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ένα κορυφαίο συναίσθημα. Η αγάπη. Που αυτοί που δεν την έχουν ζήσει θα πρέπει να βρουν τρόπο να τη ζήσουν. Λοιπόν, η αγάπη είναι μια ομπρέλα συναισθημάτων. Ομπρέλα, πολύ ωραία. Είναι μια ομπρέλα στην οποία περιέχονται διάφορα άλλα θετικά συναισθήματα. Η λέξη αγάπη είναι μια λέξη χιλιοϊπωμένη, μια λέξη πολύ παρεξηγημένη και μια λέξη η οποία πολύ συχνά χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για, για ένα εθισμό, για διάφορες... Στο όνομα της αγάπης. Ναι, στο όνομα της αγάπης γίνονται εγκλήματα, ναι. Γίνονται ζημιές, ναι. Κλπ. Εγώ σήμερα... Γιατί λες ότι είναι παρεξηγημένη, εξήγησε μου αυτό. Είναι πολύ παρεξηγημένο γιατί... Γιατί το εννοείς αυτό, παρεξηγημένη. Θα σου πω γιατί. Η αγάπη δεν σημαίνει αδυναμία, σημαίνει δύναμη. Σκεφτείτε οποιαδήποτε αδύναμη πράξη η οποία χαρακτηρίζεται ως πράξη αγάπης. Ναι, έχεις δίκιο. Η αγάπη είναι δύναμη. Πρέπει να έχεις κότσια για, να μπορείς να αγαπάς. Ναι. Για να μπορείς να αποδεχτείς και να αντέξεις αυτό το τόσο έντονο θετικό συνέστημα που σε κάνει να υπερβαίνεις τις μικρότητες και τους φόβους σου. Η αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Η αγάπη διώχνει το φόβο. Και από αγάπη δεν πέθανε κανένας. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν ήμασταν εκεί σε όλες τις νεκροψίες. Λοιπόν, η αγάπη, Ανδρέα, είναι παρεξηγημένη, γιατί όπως σου είπα και προηγουμένως, πολλές φορές χρησιμοποιούμε τη λέξη αγάπη για να περιγράψουμε τις αδυναμίες μας. Αυτή η θετική σύνδεση και το θετικό συναίσθημα που νιώθουμε απέναντι σε άλλον άνθρωπο, το οποίο μπορεί να είναι αγνό, μπορεί να είναι μητρικό, το αίσθημα της αγάπης της μάνας προς τον παιδιόν της, των παιδιών προς τη μητέρα, του πατέρα προς τα παιδιά του, το αντίστροφο, τους παππούδες προς τα εγγόνια τους. Μπορεί να είναι μια πλατωνική μορφή αγάπης, όπως είναι η φιλία, ή μπορεί να είναι η πιο δύσκολη μορφή αγάπης, η ερωτική. Το να νιώθεις ερωτική αγάπη για κάποιον. Αυτό το ερωτικό συναίσθημα δεν μπορείς να το προκαλέσεις επίτηδες. Δεν μπορείς να πεις τώρα θα αγαπήσω τον Ανδρέα. Ναι, τώρα δεν, θα αγαπήσω τη Θέκλα. Τώρα γίνεται. Θα αγαπήσω τον Κωστάκη, τον Γιαννάκη, τον οποιοδήποτε. Δεν μπορείς. Ναι. You cannot induce love, λένε στα αγγλικά. Δεν μπορείς να προκαλέσεις την αγάπη. Είναι συναίσθημα το οποίο είτε το νιώθεις, είτε δεν το νιώθεις. Και με την έννοια αυτή του αυτόματου συναισθήματος, η αγάπη ερωτική είναι ακριβώς και κεραυνοβόλα. Ναι. Παρόλο που η θεωρία περί κεραυνοβόλου έρωτα είναι πολύ αμφισβητημένη, η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή, από τα πρώτα δευτερόλεπτα που συναντάς κάποιον, ο εγκέφαλος σου τον ελέγχει υποσυνείδητα και αποφασίζει ερήμην σου εάν θα νιώσεις ένα θετικό συναίσθημα για αυτόν τον άνθρωπο, αγάπη δηλαδή, ή αν θα σου είναι αδιάφορος ή αν θα σου είναι ακόμη... Και απεχθείς, δεν είναι όμως υπερβολικό, Θέκλα μου, δηλαδή από τη μια, δυο, τρεις πρώτες μέρες να πεις το άλλο σ' αγαπώ. Δεν μιλάω για το να πεις σ' αγαπώ. Να το Εγώ νιώσεις, μιλάω για να το να νιώσεις αυτό. Ένα θετικό συνέστημα. Να το νιώσεις. Κοίταξε, το νιώθεις από την αρχή. Ναι. Και μετά είναι στα χέρια σου και στη λογική σου και στη δύναμη σου και στην ηθική σου τι θα κάνεις με αυτό το συνέστημα που νιώθεις. Δηλαδή, είτε αποφασίζεις ότι αυτό το συναίσθημα είναι ευπρόσδεκτο, ναι, το αγκαλιάζεις, σωστό. Το προστατεύεις, χτίζεις μια υγιή σχέση με το πρόσωπο για το οποίο το ένιωσες και την επιμελείσαι, τη φροντίζεις, είτε αποφασίζεις ότι δεν σου κάνει για οποιοδήποτε λόγο, είτε λόγω δύναμης είτε λόγω αδυναμίας, και αποφασίζεις να το κόψεις, να το αγνοήσεις. Δεν είναι δεδομένο, λες, έτσι. Δεν μπορούμε να το προκαλέσουμε. Μάλιστα. Μπορούμε όμως είτε να το εναγκαλιστούμε, ναι, και να χτίσουμε πάνω του, γιατί οι σχέσεις χτίζονται.
Σωστό. Όταν λέω ότι ο έρωτας είναι κεραυνοβόλος, δεν εννοώ ότι σε είδα, έπεσα κάτω ξερή και ζούμε ευτυχισμένοι ever after από εδώ και πέρα. Ναι, αλλά δεν τη δεδομένη στιγμή όμως μπορεί να ζήσουμε ευτυχισμένοι που σε βλέπω και πέφτω κάτω ξερός. Ναι, αλλά εάν αυτό θα εξελιχθεί σε μια αγαπητική αυτό είναι άλλη σχέση, ναι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αν αυτό θα το ζήσουμε πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά, επαφείται στη δική μας απόφαση, τη γνωστική, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να βιώνουμε αυτό το συναίσθημα, θέλουμε να το θρέψουμε αυτό το συναίσθημα ή αν θέλουμε να το κόψουμε. Λέμε πολύ συχνά ότι οι άνθρωποι στις μέρες μας δεν αγαπούν. Εγώ θα πω το διαφορετικό. Οι άνθρωποι στις μέρες μας φοβούνται να ακολουθήσουν τα αισθήματα αγάπης που νιώθουν. Είναι δύσκολος και δρόμος. Και σήμερα νιώθουμε αγάπη. Και σήμερα νιώθουμε έλξη. Νιώθουμε. Και σήμερα μπορεί να ερωτευτούμε. Είναι δύσκολος δρόμος όμως. Δεν είναι δύσκολος. Είναι για τους δυνατούς. Έτσι. Για τους αδυνάτους. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ξέρεις, το έχουμε περάσει ως δεδομένο την αγάπη. Δεν είναι έτσι. Η αγάπη είναι μια δύσκολη διαδικασία που αν τη θέλεις να προχωρήσει, πρέπει να την παλεύεις. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, για να μπορέσει να αγαπήσεις τον οποιοδήποτε άλλο, πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου. Σαφέστατα. Γιατί όπως φέρεσαι στον εαυτό σου, έτσι θα φερθείς και σε αυτόν που είναι πιο κοντά από σένα. Πολλές φορές οι άνθρωποι παρεξηγούν την κακή συμπεριφορά του συντρόφου τους ή του αγαπημένου τους προσώπου και λένε «Μα εμένα με βάζει πιο κάτω από όλους». Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να είναι ένας τύπος που θέλει να τους ευχαριστεί όλους, να είναι people pleaser, να μην έχει καθόλου υγιή εγωισμό, να μην προστατεύει τον εαυτό του και να κάνει πάντα πράγματα για τους άλλους. Αυτός ο άνθρωπος θα δικήσει και τον την σύντροφο του. Γιατί, όχι όμως γιατί δεν τον αγαπά. Αδικεί τον εαυτό του. Γιατί όποιος μας αγαπάει, μας συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται στον εαυτό του. Έτσι, κοιτάξτε να βρείτε υγιείς προσωπικότητες να αγαπηθείτε. Όταν ο άλλος έχει κόμπλεξ, είναι μία λέξη της καθομιλουμένης, αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης, δεν αγαπάει τον εαυτό του, δεν νιώθει καλά μέσα στο πετσί του, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν είναι χαρούμενος μόνος του, ο οποίος είναι συνεχώς γκρινιάρης, μίζερος, του φταίνε όλα. Δεν μπορεί να ξεπεράσει προβλήματα που οι άλλοι άνθρωποι με δύναμη και με κουράγιο τα ξεπερνάνε. Που συνέχεια είναι με ένα παράπονο. Πώς είσαι σήμερα, τι είναι, πώς να είμαι. Ναι. Μακριά από μίζερους ανθρώπους. Μακριά από ανθρώπους οι οποίοι δεν απολαμβάνουν και δεν χαίρονται τον εαυτό τους. Γιατί αυτός που δεν απολαμβάνει και δεν χαίρεται τον εαυτό του, το ίδιο θα σου κάνει και σένα. Δηλαδή, αν σε αγαπήσει αυτός ο άνθρωπος, θα σε αγαπήσει όπως αγαπά τον εαυτό του. Μακριά. Πολλές φορές με ρωτάνε οι άνθρωποι, «Μ' αγαπάει η κοπέλα μου ή με αγαπάει ο σύντροφος μου». Και λέω, «Ναι, σ' αγαπάει». «Μα γιατί μου συμπεριφέρεται έτσι». «Σ' αγαπάει όπως μπορεί να αγαπήσει». «Σ' αγαπάει όπως αγαπάει τον εαυτό του». Ναι. Άρα, τι είχα πει προηγουμένως, ότι το συναίσθημα της αγάπης και της έλξης είναι αυτόματο. Είτε το νιώθεις είτε δεν το νιώθεις. Μπορείς να επιλέξεις την πορεία όμως ότι με αυτόν τον άνθρωπο αξίζει να το βιώσω, αξίζει να το στηρίξω αυτό το συναίσθημα, αξίζει να βοηθήσω αυτή τη σχέση να εξελιχθεί, γιατί είναι ωραίος άνθρωπος. Μ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει και με τραβάει η υγεία του, η ψυχική. Ακόμα και αν μου κάνει τη ζωή ποδήλατο. Μα δεν μπορεί να σου κάνει τη ζωή ποδήλατο, Ανδρέα, κάποιος ο οποίος είναι καλά με τον εαυτό του και είναι ισορροπημένος και έχει ξεπεράσει τα θέματα του. Όχι σε επίπεδο τέτοιο, ας πούμε, που να. Το λέω μεταφορικά, όχι σε επίπεδο που να μου κάνει τη ζωή δύσκολη και να με βασανίζει και έτσι, όχι. Ακόμα, ας πούμε, και αν υπάρχει το παιχνίδι αυτό, ξέρεις, της δυσκολίας, αυτά. Κοιτάξτε, όλα. Οι δυσκολίες στο φλερτ και οι δυσκολίες στο να μια σχέση να στεριώσει, πολλές φορές βοηθάνε στο να ανεβεί το συναίσθημα. Λίγη προσοχή όμως, γιατί λένε πολύ συχνά στα ζευγάρια, ξέρεις, το είναι ωραία να τσακωνόμαστε, γιατί μετά όταν τα βρίσκουμε, περνάμε πολύ ωραία. Ναι, θα σας πω ως ψυχολόγος που εργάζομαι με ζευγάρια πολλά χρόνια, ότι μια να τσακωθείς και μετά να περάσεις ωραία, δυο να τσακωθείς και μετά να περάσεις, τρεις, πέντε, έρχεται κάποια φάση που δεν, μετά δεν. Μόνο να τσακώνεσαι. Μετά δεν μπορείς να περάσεις ωραία μετά. Μετά δεν. Μετά μας χρειάζεται να το καλλιεργούμε και να το προστατεύουμε αυτό το συναίσθημα. Και θα το δούμε. Αν παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, όσοι από εμάς είμαστε λίγο πιο μεγάλοι και είχαμε κάποιες περισσότερες εμπειρίες. Είμαστε λίγο πιο μεγάλοι εμείς. Ναι, μιλάω για μένα που είμαι πιο μεγάλη. Για μένα μιλάμε μαζί. Λοιπόν, όσοι έχουμε κάποιες εμπειρίες στη ζωή μας, θα παρατηρήσουμε ότι σε εκείνες τις σχέσεις μας, τις οποίες εκτιμούσαμε τον άλλο και τον θαυμάζαμε και πραγματικά τον ξεχωρίζαμε, τον προσέχαμε. Ναι. Δεν τον πετάγαμε εύκολα ή όταν τσακωνόμαστε μαζί του, δεν του λέγαμε πολύ σκληρά λόγια, γιατί
Έτσι εύκαμε τον που λέμε στα Κυπριακά. Προσέχεις για να έχεις, τώρα... για να μην το χάσεις. Εξαρτάται με ποιον άνθρωπο είσαι. Εγώ θεωρώ, Άντρεα, ότι στον έρωτα, γιατί ξέρω ότι για τον έρωτα ήθελες να μιλήσουμε σήμερα, γι' αυτό για το φέρνω εδώ, ότι στον έρωτα θα κάνουμε, όσοι άνθρωποι δεν είμαστε σε μια μακροχρόνια σχέση που να κρατάει και να είμαστε ευτυχείς και να μην χρειάζεται να ψάξουμε οτιδήποτε άλλο, όσοι είμαστε ελεύθεροι, θα κάνουμε και σχέσεις οι οποίες θα είναι νερόβραστες, οι οποίες θα είναι άντε μωρέ. Λογικό είναι αυτό. Οι μεγάλες αγάπες όμως έρχονται μια, άντε το πολύ, δυο φορές στη ζωή μας. Δηλαδή αυτό το έντονο συνέστημα της αγάπης και του θαυμασμού και της εκτίμησης και της μοναδικότητας, το οποίο να είναι με ανταπόκριση. Μιλάμε ναι. πάντα για σχέσεις ανταπόκρισης. Ξέρεις, και δυο να νιώθουν το ίδιο. Δυστυχισμένοι άνθρωποι που δεν έχουν βιώσει αυτό το πράγμα, αυτή την αγάπη. Μπορείς να το πεις γιατί το έχεις βιώσει. Ναι. Ένας που δεν το έχει βιώσει δεν μπορεί να το πει. Δεν ξέρει πώς είναι. Ναι, είναι η ιστορία που λέει όταν πάρεις το χωριά της στο Παρίσι, μετά δεν του αρέσει το χωριό του. Δηλαδή όσοι δεν έχουν αγαπήσει. Πάρεις το χωριά της. Ναι. Όταν ο χωριά της λέει πάει στο Παρίσι, πλέον δεν του αρέσει το χωριό του. Δηλαδή, όσοι άνθρωποι δεν έχουν βιώσει αληθινή αγάπη, και όταν λέω αληθινή αγάπη εννοώ πραγματικά με την όρεξη σου, με το κέφι σου να θέλεις να σε επικεντρώνει τον άνθρωπο, να τον πας με χίλια, να τον γουστάρεις, να σου αρέσει ακόμα και όταν κάνει βλακίες, να σ' αρέσει η ψυχή του, να σ' αρέσει η καρδιά του, να σ' αρέσει αυτή η άβρα που βγάζει, η ενέργεια του. Ο έρωτας του. όταν αγαπήσεις αληθινά και πρωτού πας στο κρεβάτι, γνωρίζεις ήδη ότι εκεί θα υπάρχουν πυροτεχνήματα. Δηλαδή, πού το ξέρεις αυτό εσύ τώρα? Το νιώθεις, το βιώνεις. Α, το νιώθεις. Το νιώθεις, το βλέπεις στα μάτια του άλλου, το βλέπεις... Άντε, Αντρέα, τα λες για να στα πω εγώ, αφού τα ξέρεις. Τα ξέρεις, έγινες Σοκράτης και προσπαθείς να τα εκπαιδεύσεις. Εκεί κάτι τέτοια από εκεί, κάτι αυτά, τέτοια τρελή εδώ μέσα όλοι. Αυτή η ομάδα είναι όλη. Ήρθα τσιπέλα να σας αφού, όχι, αφού είπα ότι έρχεσαι λίγο, θα είναι Θέκλα μαζί μας, γιατί όλοι έχουμε τα ψυχολογικά μας εδώ πέρα. Τώρα, δεν ένας... μπορείτε να πείτε, νιώθετε καλύτερα κάθε φορά που βλέπετε καλύτερα. Αγόρια. Ε? Θα κλείσω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για αγάπη τώρα. Ένα λεπτό. Ναι. Όσοι δεν το έχουν ζήσει αυτό το πραγματικό, δεν ξέρουν τι είναι ο έρωτας και λένε, μα τι κάνω αυτοί βλαμμένοι, τι λένε τόσες ώρες στα τηλέφωνα. Μπορεί να αγάπησες, ρε κουμπάρε, να ξέρεις τι λες τόσες ώρες στα τηλέφωνα. Είναι και αυτό. Ή τι στέλνουν τόσες ώρες τα μηνύματα. Είναι και αυτό μια. Ή γιατί, τι κάνουν τόσες ώρες μαζί. Ναι. Αγαπιούνται. Δηλαδή, μπαίνει σε ένα άλλο χώρο χρόνο. Αγαπιούνται. Όλα αυτά μαζί πάνε. Ναι. Μπαίνει σε ένα άλλο χώρο χρόνο ναι. όταν είσαι με τον άνθρωπο που είσαι ερωτευμένος και είναι πραγματική σύνδεση. Κάτι θα με ρωτούσες. Ναι. Αυτό το κόλλημα, αυτή η αγάπη κόλλημα, κυρίως των αγοριών νομίζω, απέναντι στη μητέρα. Γιατί νιώθω ότι εκεί εδώ υπάρχει μια υπερβολική αγάπη απέναντι στη μητέρα, ειδικά των αγοριών. Των Κυπρίων. Ε? Των Κυπριακών αγοριών ή των Ελληνικών. Αυτό το κόλλημα έχει και άλλη μετάφραση. Δηλαδή, το ειδιπόδιο εννοείς. Το ειδιπόδιο. Κοίταξε, το ειδιπόδιο σύμπλεγμα ήταν κάτι για το οποίο είχε μιλήσει ο Φρόιντ, ο πατέρας της ψυχανάλυσης και ο πατέρας της ψυχολογίας, ο οποίος μας έχει δώσει πάρα πολλά και τον ευγνωμονούμε, που εννοείται ότι με την εξέλιξη της ψυχολογίας διάφορες θεωρίες καινούργιες βγαίνουν, οι οποίες μπορεί να συμφωνούν ή να διαφωνούν με αυτή την άποψη. Κατά τον Φρόιντ, είναι φυσιολογικό στάδιο ψυχοσωματικής εξέλιξης του παιδιού. Και ειδικά του αγοριού, το ειδιπόδιο στάδιο, στο οποίο το παιδί είναι πλατωνικά ερωτευμένο με τη μάνα του και ζηλεύει τον πατέρα του, ο οποίος είναι ερωτικός σύντροφος της μάνας του. Με αυτή την έννοια, θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητα ένα στάδιο που το περνάνε όλοι οι άνθρωποι, ούτε είναι κακό τα αγόρια να αγαπούν τη μαμά τους και να είναι συνδεδεμένοι με τη μητέρα τους, έχει να κάνει όμως με την ηλικία. Δηλαδή, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, εμείς μιλώ ως μάνα αυτή τη στιγμή, ως γονή, χρειάζεται να έχουμε έγνοια τα παιδιά μας να μην έχουν μόνο ρίζες, αλλά να έχουν και φτερά. Χρησιμοποιώ αυτό το πολύ γνωστό ρητό, δεν είμαι εγώ που το έβγαλα. Τα παιδιά μας να έχουν ρίζες και φτερά. Δηλαδή, έγνοια μας ως μητέρες θα είναι να μεγαλώσουμε δυνατές και υγιείς προσωπικότητες, οι οποίες να μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους, να μπορούν να κάνουν επιλογές και όσον αφορά στις σπουδές τους και όσον αφορά στην ερωτική τους ζωή, οι οποίες να είναι καλές για τους ίδιους και να μην τις κάνουν για να ευχαριστιόμαστε εμείς. Θεωρώ ότι το πρόβλημα το έχουν οι μαμάδες και όχι οι γη. Δηλαδή, εάν από τη στιγμή που μια γυναίκα γίνει μάνα και ειδικά μάνα αγοριού, εάν πέσει στην παγίδα
συναισθηματικά να παίρνει αγάπη από το παιδί της, σαν να είναι σύντροφος, δηλαδή να υπάρξει ένα φαινόμενο συναισθηματικής αιμομιξίας, όπως λέγεται, στο οποίο μοιράζεται η μάνα με το γιο τα θέματα που θα μοιραζόταν συναισθηματικά με ένα σύντροφο, που δεν μπορεί να υπάρχει ο πατέρας, αλλά επειδή η σχέση τους να είναι νεκρή, γιατί δυστυχώς και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, περισσότερο στην Κύπρο παρά στην Ελλάδα, έχουμε πολλούς νεκρούς γάμους. Νεκρούς, ψοφισμένους, που ευρωμήσαν ήδη, που γάμα, εκεί για και μένουν λόγους. Εκεί οι άνθρωποι, γιατί νομίζουν ότι κάνουν καλό και στα παιδιά τους, αλλά θα το πω και ακόμη μια φορά, τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν μέσα σε πεθαμένες ψεύτικες σχέσεις, μαθαίνουν ότι αυτή η πτωμαΐνη είναι το φυσιολογικό. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι που δεν αναγνωρίζουν την αγάπη. Οφείλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας παραδείγματα αγάπης. Είτε υγιούς αληθινής αγάπης μεταξύ του ζευγαριού, είτε υγιούς αγάπης με τον εαυτό μας, αν είμαστε μόνοι μας, επειδή η σχέση μας τελείωσε ή δεν ήταν καλή από την αρχή, είτε υγιούς σχέσεις με έναν νέο σύντροφο με τον οποίο να υπάρχει αγάπη, σεβασμός, εκτίμηση και να υπάρχει αυτό το ότι θέλω να είμαι εδώ, γουστάρω, είναι η καρδιά μου, εκείνη η ψυχή μου, εκεί δεν είναι το πρέπει. Δεν είναι το πρέπει, ναι. Δεν είναι το μην εκεί γιατί τον πήρες, γιατί την πήρες, τι θα πει ο κόσμος. Θέλω, γουστάρω, πραγματικά θαυμάζω, αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο. Και είπαμε, δεν μπορούμε να βρούμε έναν κατάλληλο σύντροφο. Ενώ ο σύντροφος μας δεν είναι κατάλληλος, ας αγαπήσουμε τον εαυτό μας επιτέλους. Και να μείνουμε μόνοι μας. Και ένας άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του δεν ανέχεται τα ημίμετρα. Δεν ανέχεται τις ψεύτικες καταστάσεις, τις μεσοβέζικες. Θέλει αληθινές καταστάσεις. Ναι. Οπότε, όταν οι γονείς και ειδικά η μητέρα, στην περίπτωση αυτή που μιλάς για το διπόδιο, έχει έγνοια να μην καταστρέψει τα παιδιά της και να ζει για τον εαυτό της και όχι διαμέσου των παιδιών της, τότε δεν θα υπάρχει αρρωστημένη προσκόλληση. Θα υπάρχει υγιής προσκόλληση. Και όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο η σχέση θα γίνεται πιο απομακρυσμένη. Ούτως ώστε ο νεαρός άνδρας θα μπορεί να ζήσει τη ζωή αυτόνομα... του. Να απολαύσει τη ζωή του και όταν θα βρει και σύντροφο ζωής να μπορεί να δοθεί στη γυναίκα του συναισθηματικά και ναι. Η γυναίκα του να έχει τον άντρα της δικό της και να μην τον έχει πεθερά. Δηλαδή τώρα εσύ έκανες έτσι μια περίληψη όλων των θεμάτων που είχαμε φέτος. Που μιλήσαμε για πεθερικά, που μιλήσαμε για σχέσεις, που μιλήσαμε για θυστείες, που μιλήσαμε για όλα. Το κλείνουμε. Αγάπη και μόνο αγάπη. Λοιπόν, όταν αγαπάμε δεν σημαίνει ότι γινόμαστε θύματα όμως. Βέβαια. Και όταν σε αγαπάω, δεν σημαίνει ότι σου κάνω όλα τα χατήρια. Θύμα μιας αγάπης. Αυτός που μας αγαπάει, ναι. Μας λέει και τα λάθη μας. Ναι. Πολλές φορές στο γραφείο λέω συγγνώμη που γίνομαι σκληρή. Αλλά συγγνώμη που σου λέω σκληρές αλήθειες. Είναι από αγάπη. Λοιπόν. Όποιοι μας χαϊδεύουν μόνο τα αυτιά μας και δεν μας λένε τα λάθη μας, να ανησυχήσουμε. Δεν είναι σίγουρο ότι μας λοιπόν, αγαπάει. Αγαπημένη μου Θέκλα, μόνο αγάπη. Κλείνουμε με αγάπη. Καλό θα ανοίξουμε, τη νέα σεζόν πάλι με αγάπη. Βέβαια. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Και σε σένα, Ανδρέα, και το Σεπτέμβρη ραντεβού εδώ εμείς πάλι. Έτσι παρέτσα με τους φίλους μας, τους τηλεθεατές που μας στήριξαν όλη αυτή η χρονιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά είχαμε για σήμερα. Αύριο είναι η τελευταία μέρα του πρωτοσέλιδου για τη φετινή χρονιά. Αύριο θα είναι λίγο διαφορετική ημέρα. Θα έχουμε και τραγούδι, θα έχουμε τη Βασιλική εδώ, θα τραγουδήσουμε. Θα έχουμε ένα χρώμα καλοκαιρινό. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο να έχετε και ραντεβού αύριο το πρωί εδώ 7 παρατέρτου. Γεια σας.